Η Ελλάδα είναι ολόκληρη ένα ολοκαύτωμα. Καταρχήν, να δούμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Είναι δύο κατηγοριών. Οφειλές προς το δημόσιο και οφειλές προς τους πολίτες. Οι οφειλές προς το δημόσιο είναι τρεις. Αυτό που προσδιορίσε η Διασυμμαχική 19μιλής Επιτροπή το Φλεβάρι του 1946 στο Παρίσι, άλλο τι ζητούσε η Ελλάδα, άλλο τι προσδιορίσε και που δεν μπορούμε ούτε να το μεγαλώσουμε ούτε να το σμικρύνουμε. Είναι συγκεκριμένο. Είναι ένα ποσό που ανέρχεται στα 108 δισεκατομμύρια σημερινά ευρώ σύμφωνα με τις αναλύσεις που κάναμε με την Τράπεζα Ελλάδος, μετατρέποντας τα δολάρια εκείνης της εποχής που τα λογαριάζανε σε σημερινά ευρώ. Αυτό ούτε μπορούμε να το μεγαλοποιήσουμε, ούτε μπορούμε να το σμικρύνουμε. Και είναι για τις καταστροφές που υπέστη η εθνική μας οικονομία. Το δεύτερο είναι το αναγκαστικό δάνειο. Έχει μια περίεργη δημιουργία αυτό το αναγκαστικό δάνειο που πρέπει να γίνει κατανοητή. Μέχρι το 1907 οι διεθνείς διασκέψεις της Χάγης είχαν πει ότι όταν ένα κράτος νικήσει ένα άλλο κράτος, ο λαός της χώρας, για πρώτη φορά η λέξη λαός, είναι υποχρεωμένος να διατρέφει το στρατό κατοχής. Το 1907 όμως, ύστερα από αγώνα ανθρωπιστικών οργανώσεων, προσθέθηκε μία ακροτελεύτια διάταξη, η οποία λέει, εάν δύναται, που σημαίνει, εάν μπορεί να τον διαθρέψει. Επειδή λοιπόν στην Ελλάδα μπήκανε 500.000 η γερμανική στρατιά που ήρθε να κατακτήσει την Ελλάδα, 250.000 οι Ιταλοί και το πρώτο βουλγαρικό σώμα στρατού με 60.000, 810.000 και κατ' εξαίρεση υποχρεώθηκε η Ελλάδα μόνο αυτή από όλα τα άλλα κατακτημένα έθνη κατακτημένους λαούς, να διατρέφει και το Africa Corps του Ρόμελ στην Αφρική, οι Γερμανοί του Τρίτου Ράιχ, ως νομότυποι που ήτανε, είπανε δεν μπορεί να διαθρέψει, αλλά είναι νομότυποι. Μετατρέψανε λοιπόν το επιπλέον που έπαιρναν για τη διατροφή των γερμανικών, ιταλικών, βουλγαρικών και του Ρόμεν των στρατευμάτων, μετατρέψανε το ποσό αυτό σε δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Δηλαδή το παράδοξο. Σε όλη της την ιστορία από το 1824 ως και σήμερα η Ελλάδα δανείζεται. Μοναδική περίπτωση που έγινε δάνειστης, η χειρότερη περίπτωση της ζωής της. Όταν να σκεφτείτε, είχαμε μονάχα στην Αττική 400 νεκρούς την ημέρα. Και το στοιχείο το γνωρίζω διότι ήμουνα υπάλληλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στον τομέα καταγραφής των θανάτων. Έχω άμεση αντίληψη του θέματος. Το τρίτη οφειλή είναι οι αρπαγές που έκαναν οι Γερμανοί των αρχαιολογικών μας θησαυρών. Είτε άμεσα, είτε ως δώρα προς τους κατακτητές, ο αρχηγός της στρατιάς που κατέκτησε την Ελλάδα
πήρανε αυθαίρετα ένα άγαλμα μέσα από την αρχαιολογική υπηρεσία, από την αρχαιολογικό μουσείο και το έδωσαν. Είναι οι αρχαιολογικές ανασκαφές που έκαναν παράνομα, χωρίς την παρουσία Ελλήνων αρχαιολόγων. Είναι οι αρχαιολογικές, τα αρχαιολογικά ευρήματα που έκαναν όταν έκαναν κατασκευάζαν οχυρωματικά έργα. Είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα που έκαναν όταν έβρισκαν στη διάνοιξη οδών αρχαιολογικούς θησαυρούς. Όλα αυτά τα γνωρίζει η ελληνική αρχαιολογική υπηρεσία. Έχει τυπώσει ειδικό φυλάδιο από το 1946 και δεν μας έχουν επιστρέψει ακόμα τίποτε από αυτό το κατάλογο. Υπάρχει μια αντίληψη που υποστηρίζει ότι δεν ισχύει η απόφαση του 1946, ότι δεν υπήρξε ποτέ. Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε πρέπει να επιστρέψουμε τα λεφτά που μας έδωσε η Ιταλία και η Βουλγαρία, οι οποίες προσδιορίστηκε τότε από τη Διασυμμαχική Επιτροπή, όχι μόνο για αυτές, για κάθε χώρα του άξονα, τι πρέπει να δώσει σε κάθε χώρα που κατέκτησε. Έναντι αυτού μας έδωσε η Ιταλία και η Βουλγαρία ελάχιστα ποσά, αλλά έδωσε εκείνο που προσδιορίστηκε. Αν είναι λοιπόν αλήθεια αυτή η αντίληψη, πρέπει να επιστρέψουμε τα λεφτά. Για να δείτε πόσο έολα είναι τα επιχειρήματά τους. Δεύτερο επιχείρημα είναι αυτό, μιλάω για τα επίσημα επιχειρήματα που έχει προβάλει ως τώρα η γερμανική κυβέρνηση. Ο Σόιμπλε έχει πει, το θέμα θεωρείται λήξαν. Άρα με την κουβέντα του αυτή αναγνωρίζει ότι υπήρχε θέμα και εκείνος οφείλει να μας πει πώς έληξε και με ποιο τρόπο έληξε και γιατί έληξε. Εκείνος έχει υποχρέωση να μας πει. Η ουσία είναι όμως ότι το αναγνωρίζει όταν λέει το θέμα είναι λήξαν. Άρα υπήρχε θέμα. Ένα άλλο επιχείρημα του ίδιου του Σόιμπλε είναι ότι ας αφήσουμε το παρελθόν να δούμε το μέλλον. Εάν είναι αλήθεια αυτό, τότε για ποιο λόγο. Όχι μόνο ανέλαβε η γερμανική κυβέρνηση να αποζημιώσει τα θύματα της θηριωδίας συναζιστικής εναντίον των Εβραίων, αλλά να τα συνταξιοδοτήσει. Δηλαδή σημαίνει αιωνίως θα συνταξιοδοτεί τους απογόνους των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας εβραϊκής καταγωγής. Και αυτό έγινε τώρα. Είναι παρελθόν αυτό. Το πλόκο της κοκκινιάς είναι εδώ. Λέω εμείς δεν θέλουμε να πιάσουμε όπως μας πιάνει η Γερμανία από το λαιμό σήμερα. Τι θέλουμε? Θέλουμε με βάση το γεγονός ότι επιδιώκουμε τη φιλία των δύο λαών και όχι την αντεκδίκηση, να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε το θέμα όσο μπορεί καλύτερα. Δηλαδή, πώς μπορεί να πληρωθεί, παρόλο που σε ερώτημα της Ντιλίνκε στη Βουλή του την Γερμανική αποδείχτηκε ότι τα έξοδα είναι το 3% των εξόδων της μεταφοράς της πρωτεύουσας από τη Βόνη. Από τη Βόνη στο Βερολίνο. Το 3% μονάχα. Είπα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές γερμανικές εταιρείες που κατασκευάζουν έργα.
αντί να τους πληρώσουμε άμεσα εμείς, ας τους πληρώσει η Γερμανία εναντί των οφειλών της και με κάθε επιχείρηση μπορεί να συνάψει ειδική συμφωνία. Τι καλύτερο από αυτό. Που είναι μια απόδειξη ότι δεν πάνε να τους καρυδώσουμε το λαιμό, όπως κάνουν αυτοί. Και ένα άλλο, επειδή δεν διαπνεόμαστε από αισθήματα εκδίκησης, αλλά διεκδικούμε το δίκαιό μας, πολλά Ελληνόπουλα θα θέλανε να έρθουν να σπουδάσουν από το Δημοτικό ως το Πανεπιστήμιο και απόφοιτοι Πανεπιστημίου να πάρουν τα διπλώματά τους σε ειδικές επεξεργασίες και ειδικές κατηγορίες, τα έξοδα διαμονής διατροφής να τα αναλάβει έναντι. Ήταν προσωπικές μου απόψεις. Αλλά θέλω να πω με ποιο τρόπο εμείς βλέπουμε το θέμα. Θέλουμε οι δύο λαοί να αποτελέσουν τον την αψίδα. Το ένα βάθρο της αψίδας εδώ, το άλλο βάθρο εκεί, για μια άλλη Ευρώπη του πολιτισμού, όπου όμως θα θριαβεύει το δίκαιο. Δεν επαιτούμε, δεν ζητιανεύουμε, απαιτούμε όμως και ένα μάρκο να ήταν, όπως έχω γράψει στο βιβλίο μου, και ένα μάρκο να ήταν να αποδοθεί το δίκαιο.